Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Με την προσοχή στραμμένη στις δημοσκοπήσεις, μένεται η πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα να θέτουν τα διλήμματα των εκλογών, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις των ψηφοφόρων. Στις 10 μονάδες καταγράφει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας νέα έρευνα που δείχνει ως βασικό κριτήριο επιλογής στην κάλπη τα θέματα της οικονομίας. Οι πολίτες θα δείξουν ποιον εμπιστεύονται για να φέρει επενδύσεις και δουλειές, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάστηκε σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει και πάλι την πρωτιά. Μέσα σε αυτό το κλίμα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά τραπεζικών στελεχών για κομματικά δάνεια της περίοδου 2005-2011. Και παράλληλα, 9 στελέχη κομμάτων ελέγχονται για ηθική αυτουργία, προκαλώντας νέα πολιτική κόντρα. Με το βλέμμα στις κάλπες του Μαΐου βρίσκονται κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ οι δημοσκοπήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση, με δεδομένες τις πληροφορίες ότι εξετάζοντάς τες, ο Πρωθυπουργός θα λάβει και τις τελικές του αποφάσεις για το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με μια διαφορά που φτάνει στο 10%, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Έτσι, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 32,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 22,5%, το Κίνημα Αλλαγής 7,5%, όσο και η Χρυσή Αυγή, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Ελληνική Λύση 2,3%, Ένωση Κεντρών 2%, το Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Λαϊκή Ενότητα στο 1,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 1,2% και η Ανταρσία 1%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11%. Στην παράσταση νίκης, το 61% εκτιμά πως η Νέα Δημοκρατία θα επικρατήσει στις εκλογές, έναντι 23% που απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 36%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 25%, κανένας από τους δύο απαντά το 33%. Στην ερώτηση για το κριτήριο βάσει του οποίου θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, οι ερωτηθέντες προτάσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και ακολουθούν οι φόροι και η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένας αγώνας κρίσιμος και ένας αγώνας που μπορεί να αποβεί νικηφόρος. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά πιστεύω, πρώτον, ότι χαμένοι είναι οι αγώνες που δεν δίνονται και εμείς τον δίνουμε αυτόν τον αγώνα με πίστη και ορμή και αποφασιστικότητα. Δεύτερον, γιατί έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα να προτάξουμε απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους που δεν μιλούν με επιχειρήματα, αλλά μιλούν με συνθήματα και με κραυγές. Αυτό που κρατώ από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι η διαφορά, αλλά ότι το κεντρικό κριτήριο της ψήφου είναι η οικονομία. Στις 26 Μαΐου θα κριθεί λοιπόν ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για να φέρει επενδύσεις και κυρίως να δημιουργήσει νέες δουλειές. Αν πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ότι ευνοείται από τους αναποφάσεις τους, ας προκηρύξει εδώ και τώρα και τις εθνικές εκλογές για να μην ταλαιπωρείται άλλο η χώρα. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Τσίπρας πριν από το καλοκαίρι θα κάνει εκλογές. Δεν θα διακινδυνεύσει ένα καλοκαίρι. Το Μάιο. Ή Μάιο-Ιούνιο. Το σενάριο του λέτε τώρα. Ή Μάιο-Ιούνιο. Δεν νομίζω θα διακινδυνεύσει να μείνει με ένα καλοκαίρι μετά από ένα τέτοιο μήνυμα. Οι επόμενες ευρωεκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Και εμείς οι σοσιαλιστές, οι προοδευτικοί δημοκράτες, οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε σε αυτή τη μάχη που είναι μια μάχη για την ψυχή και το μέλλον της Ευρώπης. Με ριζική όμως αλλαγή πολιτικής και μέτωπο απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της ευρωπαϊκής δεξιάς. Μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Μέσα στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε, έγινε γνωστό ότι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά τραπεζικών στελεχών για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο 2005-2011. Οι ποινικές διώξεις αφορούν πάνω από 120 τραπεζικά στελέχη που ενέκριναν τις δανειοδοτήσεις και αντιμετωπίζουν κατηγορία για απιστία σε βάρος των τραπεζών σε βαθμό κακουργήματος ως φυσική αυτουργή. Κατηγορούμενοι είναι επίσης οι 9 ταμείες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την ίδια περίοδο που ελέγχονται για ηθική αυτουργία. Μετά το θαλασσοδάνειο του συνεργάτη του κ. Στουρνάρα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατηγορούνται μαζί με τραπεζικούς για θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων. Δεν τους προλαβαίνουμε με τα δανεικά και αγύριστα. Τώρα που η υπόθεση Νοβάρτης αποδείχθηκε η μεγαλύτερη σκευωρία από συστάσεως ελληνικού κράτους και όλα τα δίθεν σκάνδαλα του παρελθόντος κατέρευσαν, η κυβέρνηση στείνει την τελευταία της παράσταση για τα δάνεια των κομμάτων που αποδείχθηκαν νόμιμα ακόμη και από την Εξεταστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες όμως έχουν πια καταλάβει από τις πράξεις τους ότι το ανήθικο πλεονέκτημά τους είναι το μόνο που τους έχει απομείνει.
Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Γιάννη Στρατάκη και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Και πάλι έχουμε μια σύραξη κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή τις ασκήσεις ποινικών διώξεων και τον τρόπο που το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Και μένει να δούμε αν αυτή η τελευταία εξέλιξη Γιάννη Στρατάκη σηματοδοτεί και μια αλλαγή στα πλάνα και φέρνει πιο κοντά τις εκλογές. Εμένα καταρχήν δεν μου αρέσει το σχόλιο ότι είναι μάλλον η θέση που η οποία αναπαράγεται ότι είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ. Ή εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ή δεν την εμπιστευόμαστε. Ή είναι καλή δικαιοσύνη όταν ασκεί διώξεις για τους άλλους και είναι κακή όταν ασκεί για μας. Εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύω ότι απονέμεται αλλά κάρτα. Υπάρχει όμως το ουσιαστικό ζήτημα. Αυτά τα λεφτά των κομμάτων πρέπει να επιστραφούν. Ο μόνος ειλικρινής σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο μόνος. Ο οποίος λέει, ρε παιδιά, δεν μας τα διαγράφετε εκεί να τελειώσουμε. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε λοιπόν ως κοινωνία, ως κράτος, ως οτιδήποτε, ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν, με κάποιο τρόπο πρέπει να επιστραφούν. Νωρίς το απόγευμα, Γιάννη, εγώ συμφωνώ μαζί σου σαν γενική παραδοχή ότι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης είτε σεβόμαστε είτε δεν τις σεβόμαστε. Η αλακάρτ επιλογή κριτικής, okay, είναι μια λάθος επιλογή. Αλλά από την άλλη, η δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή η εξέλιξη έρχεται να κλείσει το μεγάλο φιάσκο της υπόθεσης Νοβάρτης, του μεγαλύτερου αποκαταβολής ελληνικού κράτους, σκανδάλου, το έχει. Οποίο μα δεν ξέρουμε ακόμα αν εξέλιξε. Η Κλουζό, η κυβερνητική, βγήκαν και κατήγγυλαν. Δεν ξέρουμε αν έχει κλείσει, γιατί άλλα δεν ακούγονται τις τελευταίες μέρες. Το ξέρω τι ακούγεται. Και ίσως να μην είναι και το μόνο, έτσι. Κάθε εβδομάδα ακούγεται ότι έρχονται βραχιολάκια. Βαρεθήκαμε αυτό το σενάριο. Τα βραχιολάκια όμως έρχονται όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Και γι' αυτό μιλώ για εργαλειοποίηση. Εγώ, όπως βλέπεις, δεν μπαίνω στην ουσία του να ασκήσω κριτική στην τάδε απόφαση, στη δίνα απόφαση. Και μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητος. Διότι ακόμα και αν ασκηθούν διώξεις, μπορεί κατά την ακροαματική διαδικασία να μην προκύψει κολάσιμη ενέργεια κλπ. Γι' αυτό πήγα κατευθείαν στην ουσία. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι σε κάθε τι δεν στην ουσία. Και επίσης δεν μπορώ να το αναλύσουμε περισσότερο. Όμως εγώ σου έθεσα ένα άλλο ερώτημα. Εάν αυτό σηματοδοτεί στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων μία επίσπευση του εκλογικού ορίζοντα. Και ούτως ή άλλως είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ούτως ή άλλως για εκλογές και ευρωεκλογές, αναφέρομαι σε εθνικές εκλογές. Θα να ευλογήσω λίγο τα ανύπαρκτα γένια μου. Λοιπόν, εδώ και δύο μήνες στην αρθρογραφία μου επισημαίνω ότι ανάμεσα στους παράγοντες που ενδεχομένως οδηγήσουν τον κύριο Τσίπρα να πάρει απόφαση να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο είναι και η ορίμανση, έτσι σεμνά το γράφω εγώ, η ορίμανση ορισμένων σκανδάλων. Παραδεχτούμε λοιπόν ότι κάποια πράγματα θα φτάσουν στο τέλος. Είναι η Νοβάρτης, είναι τα δάνεια των κομμάτων. Ενδεχομένως να έχουμε και άλλες διώξεις, όπως τώρα μαθαίνουμε γιατί δεν επιστράφησαν τα λεφτά από τις φαρμακοβιομηχανίες στο κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ θα πρέπει να πάμε στην ουσία. Νωρίτερα, για να δίνουμε και τα στοιχεία του ρεπορτάζ, έτσι ήρθαν στη δημοσιότητα κάποια έγγραφα επίσημα. Μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η κυβερνητική αντίδραση, όπου πιστοποιούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα με επιστολές που έχουν αποστείλει έχουν προχωρήσει στις ίδιες ρυθμίσεις για τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ στις αντίστοιχες περιόδους με αυτές για τις οποίες ασκούνται δίωξη. Εδώ κράτα λίγο. Εγώ επειδή λέω κάποια έγγραφα τα οποία επειδή είδα τα ξέρω τα και μένει να έχουμε και μια επίσημη αντίδραση. Γιατί επειδή τα ξέρω τα έγγραφα. Έχουμε. Λοιπόν, δάνεια της Νέας Δημοκρατίας 140 εκατομμύρια. Δάνεια του ΠΑΣΟΚ περίπου στο ίδιο επίπεδο. Δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ που τακτοποιεί με αυτές τις επιστολές κρατηθείτε στο ηλιγκιώδες ποσό του 1 εκατομμυρίου. Ναι, δεν με ενδιαφέρει εμένα ο όγκος του δανεισμού. Όχι, γιατί είναι ανάλογος των εκλογικών ποσοστών. Εμένα με ενδιαφέρει δεν η πράξη. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω όμως. Δεν αλλάζει ο το αδίκημα, λοιπόν, υφίσταται αδίκημα ή δεν υφίσταται. Λοιπόν, δεν υπάρχει κοινοκατάλογος που καθορίζει το αδίκημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν κάνει ρύθμιση όπως κάνουν τα άλλα κόμματα που βάζουν ως ενέχειρο την μελλοντική. Υπάρχουν χαρτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποθηκεύσει
Γι' αυτό το δάνειο του 1 εκατομμυρίου, ολόκληρο το κτίριο της Κουμουνδούρου, το οποίο του ανήκει. Ανάλογες είναι ιδιόκτητο. Ανάλογες ρυθμίσεις αυτό... κάναν και τα άλλα. Μα δεν έχουν κτίρια, πούτα. Ναι, κάναν ανάλογες ρυθμίσεις, λέω, για την κρατική επιχορήγηση. Όχι, δεν έχουν υπο... Και είναι ανάλογοι δε... του εύρους, όχι, του όχι, εκλογικού ποσοστού. Όχι, επιμένω επειδή ξέρω πολύ καλά θέμα. Εάν είχαν υποθηκεύσει ένα ακίνητό τους, με γεια τους, με χαρά τους, θα ήταν η ίδια πραγματικά αντιμετώπιση. Εδώ πρόκειται για μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποθηκεύσει το κτίριο στην Κουμουνδούρου, το οποίο είναι ιδιόκτητο. Είναι εντελώς διαφορετικός ο πολιτικός χρόνος στον οποίο έχουν ληφθεί τα δάνεια. Ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. είχε πάρει το όποιο δανεισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς για το ΣΥΡΙΖΑ να σου πω, είχε πολύ μικρότερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την κρατική χρηματοδότηση. Και ήταν, άρα πήρε και μικρότερο δάνειο, αναλογικά. Ακριβώς, ήταν έτσι. Πολύ μικρότερο. Αυτό και έτσι λοιπόν και είχε πάντα τη δυνατότητα να εξυπηρετεί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο. Να σε αφήσω και εγώ θα πω, συγγνώμη που σε διέκοψα. Μόνο αυτό ήθελα κατέστη να επισημάνω. Κατέστη δύσκολη εξυπηρέτηση στην περίδυνηση την εκλογική όμως. Που είχε στην περίοδο των μεγάλων έτσι, αποσχίσεων στην περίοδο γύρω στο 9 και τότε, επειδή τα εκλογικά του ποσοστά είχαν συρρυκνωθεί, με προσωπική του επιστολή ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να λάβει αυτό που ζήτησαν και ελάμβαναν τα άλλα κόμματα. Έθεσε, υπάρχουν αυτά καταγεγραμμένα, με φθουραγίδες λοιπόν, δηλαδή. Προσέξτε. Από ό,τι είδα ναι, τώρα. Ναι, προσέξτε. Αυτή την ώρα το δάνειο που εκκρεμεί για το ΣΥΡΙΖΑ είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου, το οποίο αποπληρώνεται κανονικά ναι, και έχει ως υπόθηκη εγγύηση που δεν έχει κανένα. Γι' αυτό και το ΚΚΕ είναι έξω. Γιατί και το ΚΚΕ έχει ρυθμίσει με τον ίδιο περίπου τρόπο τα δικά του δάνεια. Γι' αυτό είναι και έξω του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν ενυπόθηκες, γιατί από ό,τι ξέρετε αυτά τα δύο κόμματα έχουν ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι η στέγη την οποία φιλοξενούνται. Άρα λοιπόν, τώρα, μην πάμε σε ένα συμψηφισμό. Αυτός είναι ένας συμψηφισμός που, να σας πω κάτι, εμένα δεν με ενοχλεί κιόλας. Εγώ δεν κάνω συμψηφισμό. Εγώ σου έδωσα τα στοιχεία. Όχι, 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 καλά κάνεις. Για να μην το πούμε. Ω, βεβαίως. Πρέπει να απαντήσουν κιόλας. Βεβαίως. Και σας λέω εγώ από το ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει με τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το από πρόβλημα την άλλη είναι. Τώρα, βέβαια, ότι... ακούμε και εσύ ακούς και ο Αντώνης ακούει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Να ισχυρίζονται πολύ περισσότερο σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει ότι τα δάνεια είναι τακτοποιημένα και εξυπηρετούνται. Σε ποιο βαθμό και πώς, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν είμαι λογιστής, ούτε έφορος. Τότε η δικαιοσύνη γιατί άσκησε δίωξη. Για τον τρόπο που δόθηκαν. Για τον τρόπο που δόθηκαν. Υποθέτω. Αλλά το θέμα μπορώ να σου πω, να σημειώσω δύο πράγματα μόνο. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Mm-hmm. Και υπήρξε και εξεταστική γι' αυτό, έτσι δεν είναι, Αντώνη Αντωνόπουλε. Είχε γίνει η έρευνα. Αλλά πρόσεξε τώρα. Το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτό βγαίνει από το αρχείο και καλώς βγήκε. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία σκιά. Κανένας δεν θέλει να υπάρχει σκιά πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο επισημαίνουν τώρα τα κόμματα είναι η χρονική συγκυρία που έχει γίνει. Αυτό ήταν και το αρχικό μου ερώτημα προς το Γιάννη. Είναι η χρονική συγκυρία. Να θυμίσουμε ότι η πρακτική με την οποία δίνονταν αυτά τα δάνεια ήταν ως ενέχειρο η κρατική χρηματοδότηση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο έλεγχος που γίνεται, νομίζω ότι στην εποχή που είμαστε τώρα, γιατί μιλάμε για μια άλλη εποχή. Mm-hmm. Άλλη εποχή. Αυτό που λέμε προ-κρίση. Και άλλες τραπεζικές πρακτικές, έτσι. Ναι, δηλαδή γιατί τώρα... με αυτή τη λογική σωρεύτηκε και όλο το ιδιωτικό χρέος με τα διάφορα δάνεια, τα διακοποδάνεια, τα ορτοδάνεια κλπ. Διότι οι τράπεζες τότε σε βούταγαν από το δρόμο και σε έβαζαν μέσα και σου δίναν. Ναι, πάρε και εσύ, όσο θέλεις. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα. Δηλαδή, αν το πάρουμε με την απλή λογική, την κοινή λογική, δηλαδή τα δύο κόμματα έπαιρναν δάνεια βάσει την κρατική του χρηματοδότηση. Δηλαδή, θα ήταν πάντα μεγάλα κόμματα και θα έπαιρναν πάντα αυτό το μεγάλο ποσό. Μικρή παρεθεσούλα. Έτσι. Δεν ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα πει κανείς. Αλλά η ίδια επιδότηση έμπαινε σε διαφορετική τράπεζα, ξανά ως εγγύηση, για να πάρει και άλλο δάνειο από πάνω. Δηλαδή, το ίδιο, σαν να είσαι ένα οικόπεδο, το βάζεις υποθήκη, το πας το βάζεις σε άλλη μια τράπεζα υποθήκη, πας και σε μια τρίτη και το βάζεις υποθήκη για να πάρεις ένα δάνειο. Ναι, έπαιρνες, εκεί είναι έπαιρνες, το έπαιρνες δάνειο. Αυτό που λοιπόν, λειτουργήσε στις αγορές επίσης, και στις τράπεζες. Επειδή, συγγνώμη, να ολοκληρώσω τη σκέψη μόνο αυτό που ήθελα. Είχε γίνει μία συζήτηση και μία έρευνα και έχει καταθέσει κόσμος και από τη δικαιοσύνη και τα λοιπά και ξαναγίνεται πλέον και κάτι έχουν βρει και γι' αυτό έχει ασκήσει τη δίωξη. Λοιπόν, τώρα να θυμίσουμε ότι η δίωξη αφορά 120 περίπου στελέχη τραπεζών και
περίπου, αν δεν απατώμε, 9 άτομα που υπήρξαν ταμείες στα κόμματα. Λοιπόν, και από τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τώρα, επίσης έχει μια σημασία ότι υπήρξε απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, επί κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, με την οποία, νομοθετική ρύθμιση δηλαδή, όχι απόφαση, νομοθετική ρύθμιση είχε ψηφιστεί, με την οποία υπήρξε απαλλαγή των τραπεζικών στελεχών. Mm-hmm. Που είχαν βάλει την υπογραφή τους πάνω σε αυτά τα δάνεια. Τώρα δεν ξέρω πώς αυτά παρακάμπτεται από τη δικαιοσύνη ή τι έχει βρει η έρευνα. Δηλαδή, εσείς αυτό είναι... τώρα στη Βουλή έχετε κάποια εικόνα? Όχι. 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 Είναι καθαρά στο δικαστικό τομέα. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε καμία. Δηλαδή από τη Βουλή... Αν είχατε αντιδράσεις εννοώ από το πολιτικό... Όχι, όχι. Μονάχα τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, όπως είδαμε, με την ένταση με την οποία έχουν διατυπωθεί, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα νομίζω ότι αυτό από Δευτέρα νομίζω θα είναι κεραμίδια όλοι τώρα. Δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό... Έχει τύχει τώρα Παρασκευή, είναι το τέλος της εβδομάδας, φεύγουν και οι βουλευτές για τις περιφερειές τους, γενικώς... Έχουμε όμως και άλλο ένα φαινόμενο... Τι θα μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο... Ναι, να δούμε και τα κυριακάτικα φύλλα και τη στοιχεία. Είχαμε όμως και το φαινόμενο του τραπεζικού εκείνου υπαλλήλου, ο οποίος ήταν και επόπτης, αλλά ταυτοχρόνως έπαιρνε και δάνεια. Δηλαδή, αυτός λέει ότι δεν έχει πάρει. Προσέξτε, όχι, εδώ είναι το λέει, ναι, τρόπο. Όχι ότι δεν έχει πάρει, ότι δεν έχω ληξιπρόθεσμο. Αλλά τι γίνεται, ποιος πολίτης σε αυτή τη χώρα θα πάει να πάρει ένα δάνειο χωρίς υποθήκη 800.000, θα έχουν μεσολαβήσει 11 χρόνια, δεν θα έχει δώσει μία. Και σου λέει, εγώ έχω παρατάσει, δεν έχω λήξει πρόβλημα, γιατί με κυνηγάτε. Χωρίς να ξέρω την πρακτική για το συγκεκριμένο θέμα, αυτός από ό,τι διάβασα, είπε ότι ήταν μπόνους. Ναι. Έτσι, δεν ήταν ακριβώς τέτοιο τύπου. Αντίστοιχες περιπτώσεις, από ό,τι άκουσα από το ρεπορτάζ, το λέω. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Τουρνάρας. Αντίστοιχες περιπτώσεις συναδέρφων του που είχαν τις ίδιες πρακτικές, δεν διώχθηκαν, ούτε μπήκαν στο προσκήνιο, ήρθαν στο προσκήνιο. Θεωρήθηκε μια, από ό,τι λένε, μια τραπεζική πρακτική η οποία ακολουθεί το εκείνες τις μέρες, γιατί όπως λέει αυτό δεν ήταν το 2007, αν δεν κάνω, αυτό αφορούσε στην άνθηση του χρηματιστηρίου το καιρό εκείνο. Λοιπόν, τότε που γίνανε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Εν όψη του ταξιδιού του στη Βόρεια Μακεδονία στις 2 Απριλίου και με αφορμή τις αντιδράσεις πολιτών και το εμπάργκο επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, να υπερασπιστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, κάνοντας λόγο για πατριδοκάπηλους και δήθεν πατριώτες. Την ανάγκη στρατηγικής για την προστασία των μακεδονικών προϊόντων τόνισε κατά την επίσκεψή του στη πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς του στο Σκοπιανό. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Βουκουρέστι μίλησε για το μοντέλο της Συμφωνίας των Πρεσπών και δήλωσε τη στήριξη της Ελλάδος στην ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το βλέμμα στις αντιδράσεις πολιτών αλλά και το εμπάργκο επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος στην επίσκεψή του στα Σκόπια, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριδοκαπηλεία και υπερασπίστηκε τις επιλογές του στο Σκοπιανό. Κάποιοι που στο πολιτικό χρηματιστήριο ξέρουν πάρα πολύ καλά να πουλάνε πατριδοκαπηλεία και δήθεν πατριωτισμό, φρόντισαν να κρατήσουν καθυλωμένες αυτές τις δυνατότητες του τόπου για να φτιάξουν τις δικές τους πολιτικές καριέρες. Και η γλώσσα της αλήθειας είναι αυτή που σήμερα, μετά από 30 χρόνια, έρχεται μέσα από μια ιστορική συμφωνία να κατοχυρώσει αυτό που θέλησαν οι γείτονές μας να εφαρπάξουν κάποια στιγμή, ιδιαίτερα όταν εθνικιστικές δυνάμεις είχαν και εκεί κυριαρχήσει. Δηλαδή, την ιστορικότητα και την ελληνικότητα της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας που σήμερα για πρώτη φορά κατοχυρώνεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Την αναγκή στήριξη των μακεδονικών προϊόντων προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο Σκοπιανό. Χρειάζεται μια μεγάλη, καλά οργανωμένη, εξαιρετικά ποιοτική επικοινωνιακή
στρατηγική για την υποστήριξη του Μπραντ Μακεδονία. Καταχώρηση εμπορικών σημάτων. Πρέπει να εκδοθεί άμεσα μια υπουργική απόφαση η οποία να απονέμει κατά παρέκκληση το ελληνικό σήμα. Ο κύριος Ζάεφ ομολόγησε δημόσια μια μεγάλη αλήθεια. Ότι συνειδητά ο κύριος Τσίπρας αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα στους γείτονές μας, με αντάλλαγμα την αποδοχή από μέρους τους του ονόματος Βόρεια Μακεδονία. Και από το Βουκουρέστι, όπου είχε συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Βιόριτσα Ντάντσιλα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το μοντέλο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, η Συμφωνία των Πρεσπών δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στα Βαλκάνια και ένα μοντέλο συνεργασίας. Αναδεικνύει πως μέσα από την επίλυση διαφορών, μέσα από την συνεργασία, την οικονομική, την πολιτιστική, μπορούμε να δώσουμε μια προοπτική ειρήνης, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια. Με αυτή την ευκαιρία να επισημάνω ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία στηρίζουμε την ανταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και άλλων βαλκανικών χωρών και της Αλβανίας. Τη Βόρεια Μακεδονία θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός την 3η 2 Απριλίου. Θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο των Σκοπίων και θα μεταβεί στο κυβερνητικό μέγαρο, όπου θα υπάρξει επίσημη τελετή υποδοχής. Θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ζόραν Ζάεφ και τον πρόεδρο της τοπικής βουλής και θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και επιχειρηματικών φόρουμ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα, που αρνήθηκε να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στο ταξίδι του αυτό, χτυπώντας καμπανάκι και για την μη προστασία των προϊόντων τους που έχουν κατοχυρώσει την επωνυμία Μακεδονικό. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τα προϊόντα, Γιάννη, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Ήταν στραβό το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα, έρχονται τώρα και τα απτά αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Τώρα ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι δεν ήξερε. Προφανώς ήθελε να κατασυγάσει τις αντιδράσεις. Αλλά νομίζω ότι το ζήτημα αυτό θα μεγιστοποιείται. Και παρά το γεγονός ότι στην κυβέρνηση επεδίωκαν στην απόσταση του χρόνου που θα έριχνε τους τόνους όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, το βρίσκουν όλο ένα και μπροστά τους και πλέον το βρίσκουν επίσημα και στις δημοσκοπήσεις. Ως τρίτο μείζον ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Κανείς ή όποιος θεωρούσε ότι ήταν μια εύκολη υπόθεση έκανε μεγάλο λάθος. Και το επισημέναμε και το έχω πει και εγώ πολλές φορές στο σχολείο μου ότι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι λάθη της συμφωνίας. Και επιβεβαιώνονται αυτοί που έλεγαν ότι πρόκειται για μια πρόχειρη στο πόδι και βεβαιασμένη συμφωνία η οποία έγινε για να γίνει. Θα το δούμε. Αυτό που εγώ τουλάχιστον έβλεπα μέσα από τη συμφωνία ότι δεν ήταν ούτε η γλώσσα ούτε τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα ήταν αυτό ακριβώς το οποίο ανακύπτει με τα εμπορικά σήματα, με την εκμετάλλευση αυτών των χαρακτηρισμών κτλ. Θεωρώ όμως ότι λύση δεν θα βρεθεί με κραυγές και φωνές, αλλά μόνο με σωστή, αν θέλετε, και συντονισμένη δράση των Ελλήνων εμπόρων. Όταν εγώ λοιπόν βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο, και έρχεσαι εσύ ως επίσημος φορέας επαγγελματοβιοτεχνών και λες όχι, εγώ δεν πάω ρε, δεν κάνω, δεν συζητάω, γιατί αυτό ουσιαστικά υπόθηκε από εκλεγμένους, εκφράζουν εμπόρους. Και σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, τον ακούω στον Real FM να λέει ότι ο οποίος κάνει δουλειές με τα Σκόπια. Δηλαδή παίρνει κόσμο, αυτός ο πρόεδρος του επαγγελματοβιομετεχνικού επιμελητηρίου, παίρνει κόσμο με τα λεωφορεία του και τον πάει στα Σκόπια. Όχι για τουρισμό, για να ψωνίσουν και να γυρίσουν το μεσημέρι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αποκαλεί τους γείτονές μας, και γι' αυτό κρατάει και αυτή τη στάση, ως κατσικοκλέφτες. Ακούω τον συνάδελφο τον Ιφνίμ κάποια στιγμή που διστακτικά του κάνει. Μα είπατε εσείς ότι είναι οι γείτονες κατσικοκλέφτες. Αν πηγαίνει πολύ συχνά, κάτι θα ξέρω. Λοιπόν, ακούστε. Για πρώτη φορά, παιδιά, άκουσα τον Ιφνίμ, τον συνάδελφο, να λέει εντάξει, γεια σας, ήσασταν και αντιδήμαρχος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, με αυτό το παραλήρημα, με αυτή τη ρατσιστική στάση, δεν θα λύσεις προβλήματα. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση που κάνεις, υπάρχει όμως και η άλλη προσέγγιση, η οποία λέει ότι συνεχίζουν
τα κυβερνητικά στελέχη, χαρακτηρίζοντας ως γραφικούς φασίστες, ακροδεξιούς, πατριδοκάπηλους, δεν ξέρω τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός τέλος πάντων, αυτόν τον κόσμο που αντιδρά στη συμφωνία, να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Αυτοί που αντιδρούν κάτω από μια συναισθηματική φόρτιση, και εγώ σας λέω, δεν το αισθάνομαι άνετα, βρε αδερφέ. Όμως πρέπει να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά κάποια πράγματα. Έτσι. Και ένα από τα ρεαλιστικά που πρέπει να αντιμετωπίσω ότι είναι αυτή η συμφωνία βάζει τέλος σε κάτι το ουσιαστικότερο, αν θέλετε. Πάντως, ότι δεν έχω καμία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο. Επειδή εκείνη την περίοδο έκανα και ρεπορτάζ και έγραφα όμως κείμενα για το τι επρόκειτο να συζητηθεί, στις φάσεις εκείνες που υπήρχαν πολλές δυσκολίες ώστε να ολοκληρωθεί, μιλάω για το καλοκαίρι, πριν την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, άνοιξη μάλλον για την ακρίβεια. Το θέμα των προϊόντων μπλοκάρισε και της επωνυμίας, της ονομασίας των προϊόντων, μπλοκάρισε πολλές φορές αυτή τη συμφωνία. Και απορώ, εφόσον ήταν μπροστά στη διαπραγμάτευση ο ζήτημα, ο κύριος Κοτζιάς και όλοι οι επιτελείς, τι στο καλό κάνανε. Ούτως ή άλλως έχει δημιουργηθεί ένα ανώτατο συμβούλιο για να διευθετήσει. Εκ των υστέρων. Όχι, αυτά τα λύνεις εκ των προτέρων. Προβλέπει και η συμφωνία. Τι επιτροπές είναι όταν δεν θες να κάνεις δουλειά. Ακριβώς. Και όταν δεν θες να καταλήξεις σε λύσεις. Όταν θες να κάνεις το άλογο καμήλα. Αλλά... Και μάλιστα η βασική, αν θες, κόντρα που είχε δημιουργηθεί τότε, μέσα στις βασικές κόντρες, ήταν και ο Μακεδονικός Χαλβάς, όπως καλά θυμάσαι. Παραδείγματος χάρη. Μιλάω τώρα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ εκείνης της περίοδου. Όταν ακόμα. Άρα λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη δεν μπορούν να παριστάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα, ούτε ότι ήταν ανυποψίαστοι του εγκλήματος. Εγώ δεν θα πάω στις ακραίες φωνές ούτε από την μια πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά. Εγώ θα σταθώ, ξέρετε. Και υπάρχει ολιγορία. Υπάρχουν λάθη. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Βγες τώρα από τη διελκυστίδα της συμφωνίας στο επίπεδο των εθνικών ζητημάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Δες το διατάφτα. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για ακριβώς αυτή τη συμφωνία και τα προβλήματα. Που τον είδαμε να έχει μια μετριοπαθή στάση, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι μια συμφωνία διεθνής για τη χώρα κτλ. Το έχει πει αυτό. Είπε κάτι πολύ απλό. Που εγώ το βλέπω επικοδομητικό, αν θέλει. Δηλαδή τι είπε, ρε παιδιά, να δούμε να γίνει μια υπουργική απόφαση, μια τροπολογία, στο Μακεδονικό να συνοδεύεται με μια ελληνική σημαία. Παραδείγματος κάπως έτσι ήταν η πρότασή του. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις, αρκεί να καθίσουμε σοβαρά να τις συζητήσουμε. Ναι, από την άλλη αυτό όμως ο κύριος Τσίπρας, και το άκουσα με μεγάλη προσοχή Αντώνη Αντωνόπουλε, είπε ότι φέρτε μου στοιχεία γιατί είναι παραβίαση της συμφωνίας να τα εκμεταλλευτούμε. Δεν σε ποια κατεύθυνση θα τα εκμεταλλευτείς όταν έχεις βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σου και σε φτύνουν κατάμουτρα οι Σκοπιανοί μετά. Όχι, εδώ να πούμε ότι το έχει ξαναπεί ότι όπου υπάρχει παραβίαση της συμφωνίας η Ελλάδα θα το επισημαίνει. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι. Ότι θα τους κάνει τι. Γιατί ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από όλα αυτά. Έχει μια χαρά, εντάξει, τον ΝΑΤΟ που τους ενδιέφερε και μετά άστο. Τον ΝΑΤΟ επίσης τους ελέγχει. Νομίζω ότι είναι ψηλά γράμματα και ότι είναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να το θέσω αλλιώς. Επιβεβαιώνεται ότι η συμφωνία έχει τρύπες. Αυτές οι τρύπες φαίνονται τώρα, δηλαδή τα κενά αυτά της συμφωνίας. Αυτό που νομίζω μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που ήταν αλλιώς και μπαίνει σε ένα νέο περιβάλλον. Προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Αυτή η χώρα λοιπόν είναι σε όλα πρωτόγωνα, σε εισαγωγικά αυτό, χωρίς να θέλω να μειώσω τη γειτονική χώρα. Έτσι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία γίνονται για πρώτη φορά. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι είναι εμπόριο. Το εμπόριο έχει και δικούς του κανόνες και πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι και πλάγια και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο κάθε έμπορος ή εμποράκος θα θέλει να κάνει το δικό του παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να γίνει ενδεχομένως. Στις διεθνείς εκθέσεις όμως, φίλτατε, Αντώνη, στις διεθνείς εκθέσεις μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Στις διεθνείς εκθέσεις, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ταμπέλες που δίνουν το προϊόν της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν για τις διεθνείς εκθέσεις, γιατί θα τα βλέπουμε αυτά, γιατί θα είμαστε σε τέτοιου είδους πλέον αντιπαραθέσεις, όπου γίνεται διεθνής έκθεση, θα υπάρχει πάντα κάτι ανάλογο, ναι, και θα γίνεται σωστό. Πάντα η ίδια αντιπαράθεση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει δύο χώρες, τα εμπορικά επιμελητήρια των δύο χωρών να συναντηθούν, να σταματήσουν οι εντάσεις, να πέσουν και να κοιτάξουν να βρουν λύσεις συμφέρουσες και για τις δύο χώρες. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι εμπόριο, έτσι. Είναι η επιχειρηματικότητα. Από το να κάνουμε τώρα, είναι μια συμφωνία η οποία καλώς κακώς έχει την υπογραφή. Ισχύει, εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι άλλοι να βρουν τη χρυσή τομή. Για να είναι πράγματι χρυσή για αυτούς. Η εμπειρία μας από τους Σκοπιανούς μας έχει διδάξει ότι είναι αμετανόητοι και αβελτίωτοι. Και αυτά θα τα έχουμε μπροστά μας. Όχι, όπως εμάς αντιδράει ένα μεγάλο ποσοστό, αντιδράει και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς. Δεν είναι γενική πολιτική κατεύθυνση
κυβέρνηση. Σας νομίζω ότι η ανάγκη θα τους αναγκάσει, γιατί εδώ έχει να κάνει με χρήμα και το χρήμα πάει στις δικές τους τσέπες. Ναι. Εκεί είναι η ανάγκη που θα τους αναγκάσει. Ελπίζω κάτι να γίνει, γιατί το πρόβλημα θα είναι μείζον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Προχωρούμε και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στη Νέα Υόρκη. Μετά το αρχικό αυστηρό του μήνυμα, όπου προειδοποίησε και για πιθανό θερμό επεισόδιο κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, τόνισε την ανάγκη να επικρατήσει ψυχραιμία και η ανοιχτή διεύλη επικοινωνίας. Ο Χουλουσιακάρ πάντως επανήλθε ζητώντας από την Ελλάδα να μην προκαλεί στο Αιγαίο, απειλώντας ότι καμία κίνηση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ προκάλεσε και για την εισβολή στην Κύπρο που χαρακτήρισε έπος. Αν όλα κυλήσουν ομαλά μέσα στις επόμενες ημέρες, Αποστολάκης και Ακάρ αναμένεται να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη Απριλίου. Στη Νέα Υόρκη μετέφερε ο Ευάγγελος Αποστολάκης στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων μετά τις αιχμηρές του δηλώσεις κατά την πρώτη μέρα παραμονής του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την Τουρκία στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στους Τούρκους. Εμείς σε καθημερινή βάση ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις παραβιάσεις. Δεν αφήνουμε καμία τέτοιου τύπου παραβίαση αναπάντητη. Ωστόσο, επειδή αυτό δημιουργεί μια ένταση και μια ανησυχία γενικότερα, προσπαθούμε, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι έχουμε κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να χαμηλώσει η ένταση. Ο Τούρκος ομολογός του πάντως, Χουλουσιακάρ, δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Έλληνας Υπουργός και προέβη σε νέες προκλητικές δηλώσεις. Τουρκία, Κύπρος'τα. Uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecek. Ο Ακάρ δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και στην εισβολή του 1974 στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για έπος. Bu destanların biri de Kıbrıs'ta şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz tarafından yazılmıştır. Biz sizin yazdığınız bu destanın sonuna yetiştik. Biz Kasım'da, Aralık'ta geldik, 1974'te Kıbrıs'a. Sizlere yardım etmek için geldik, fakat sizler işi bitirmişsiniz, bize gerek kalmadı. Κατά τη συνάντησή του με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μίλησε για τις προκλήσεις Ερντογάν, που επιμένει στην πρόθεσή του να κάνει τζαμί την Αγία Σοφιά. Οι θεωρίες του ιουδήποτε περί χρησιμοποίησης ενός τέτοιου ναού, που έχει μια μεγάλη ιστορία ως Ορθόδοξος Ναός και μια επίσης μεγάλη ιστορία ως πολιτιστικό κέντρο, ότι μπορεί να γίνει πάλι τόπος λατρείας μιας ειδικής θρησκείας η οποία δεν το δημιούργησε αυτό το ναό, προφανώς δεν έχει καμία θέση. Σαν απάντηση στις 15 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, έρχεται η μεγάλη άσκηση Ηνίωχος που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους συμμάχους. Εφόσον τώρα ο επόμενος μήνας τρέξει χωρίς τη συνέχιση των προκλήσεων από την Τουρκία, ο Ευάγγελος Αποστολάκης φέρεται να αποδέχεται την πρόσκληση που έχει λάβει για την έκθεση αμυντικού υλικού στην Κωνσταντινούπολη που ξεκινά στις 30 Απριλίου και θα είναι αφορμή για την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Χουλουσιακάρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί της Κρήτης, έχοντας προκαλέσει ήδη σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω κατολισθήσεων, κυρίως στα Χανιά, ενώ δεκάδες είναι κλήσεις στην πυροσβεστική για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων. Ο αυτοσχέδιος δρόμος στον Κερίτη παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και σχολεία έμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, την ώρα που και στην Αττική έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων και αντικειμένων. Η κακοκαιρία χτύπα και πάλι το νησί της Κρήτης και κυρίως στα Χανιά, όπου σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου δημιουργήθηκαν προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ανέμους. Οι δρόμοι Αλικιανός, Πρασές, Σέμπρονα και Φρουνές, Λάκη, Ομαλός έκλεισαν μέχρι νεοτέρας λόγω συνεχόμενων κατολισθήσεων, με συνεργεία και μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Λόγω των ανέμων δεν πραγματοποιήθηκε πτήση της Ολυμπιακής αεροπορίας προς το αεροδρόμιο Χανίων, ενώ με καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε ο κατάπλους του πλοίου της γραμμής Πειραιά-Σούδα. Τα κύματα χτύπησαν και το ενετικό λιμάνι της πόλης, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τη διάβαση σε τμήματα της χερσαίας ζώνης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και των Δήμων. Για λόγους ασφαλείας κλειστά έμειναν το Δημοτικό Σχολείο του Σκηνέ και το Γυμνάσιο Λύκειο του Αλικιανού. Λίγες μέρες μονοκράτησε ο αυτοσχέδιος δρόμος που είχαν φτιάξει κάτι τη
της περιοχής στον Κερίτη μετά την πτώση της ιστορικής γέφυρας, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις τον παρέσυραν. Ένα δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου και η πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων σε ολόκληρη την Κρήτη. Λόγω των θυελωδών ανέμων, δεμένα έμειναν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, κλειστές οι γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Ρίο Αντίριο, ενώ στην Αττική η πυροσβεστική δέχθηκε πολλές κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Επιπλέον πτώση έναντι του δολαρίου σημείωσε η τουρκική λίρα, ενώ η γειτονική χώρα προετοιμάζεται για τις τοπικές εκλογές της Κυριακής. Η οικονομία κλειδωνίζεται και το τουρκικό νόμισμα καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις του τα τελευταία 24 ώρα, με τον Ταγίπ Ερντογκάν να αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την οικονομική κατάσταση, προαναγγέλλοντας μέτρα μετά τις κάλπες. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται για την τουρκική λίρα όσο πλησιάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής και ο Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για την οικονομία της Τουρκίας, εξαπολύοντας παράλληλα πειρά προς τους τοπικούς άρχοντες. Yön verme imkanı var mı? Ya şu anda belediyelerin çoğu batık ya. Bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu... Ο Τούρκος Πρόεδρος δεσμεύθηκε για άμεσα μέτρα την επομένη της κάλπης. Ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı. Η καθημερινότητα στην τσέπη των Τούρκων πολιτών γίνεται ολοένα και χειρότερη, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι συνολικά το 2018 έγιναν φτωχότεροι. Ο Ερντογάν επιχειρεί με κάθε τρόπο να κερδίσει ψήφους στις κάλπες της Κυριακής. 31 Mart'ta sizlerden AK Parti'ye, merkezde ve ilçelerde güçlü bir destek bekliyorum. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, όπως και ο πληθωρισμός μετά την παρέμβαση Ερντογάν στην πολιτική επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας, και το επενδυτικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα αβέβαιο, προκαλώντας πονοκέφαλο στο Σουλτάνο που παρακολουθεί την ελεύθερη πτώση της τουρκικής οικονομίας. Με διαφορά 58 ψήφων, απορρίφθηκε για τρίτη φορά από τους Βρετανούς βουλευτές η συμφωνία αποχώρησης της Τερέζα Μέη. Υπό το φως της απόρριψης της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ συγκάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις 10 Απριλίου. Θα συνεχίσω να μάχομαι για ένα συντεταγμένο Brexit, υπογράμμισε η Μέη μετά το πέρας της ψηφοφορίας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τώρα η χώρα θα πρέπει να αποχωρήσει από την Ένωση στις 12 Απριλίου, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για να νομοθετηθεί μια συμφωνία. Η Βρετανία θα χρειαστεί να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλει να κάνει έως τις 12 Απριλίου, προειδοποίησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, Μισελ Μπαρνιέ. Η προοπτική να αποχωρήσει η Βρετανία χωρίς μια συμφωνία φαίνεται να γίνεται τώρα πιθανότερη, τόνισε. Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια μακρά παράταση στην περίπτωση που η Βρετανία αποφασίσει να αναθεωρήσει την προσέγγιση της στο Brexit, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του προετοιμάζεται εντατικά για ένα σενάριο εξόδου χωρίς συμφωνία. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε στην κλινική σε μια κλινική στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου 9 εργαζόμενες νοσοκόμες είναι έγκυες και θα γεννήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Όλοι αναρωτιούνται για τον άψογο συγχρονισμό, ενώ οι ίδιες φωτογραφίζονται κρατώντας τις κυλίτσες τους. 9 νοσοκόμες που εργάζονται στην ίδια κλινική διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Ο ιός της μητρότητας είναι μεταδοτικός, όπως αποκαλύπτει ο φακός σε νοσοκομείο του Maine στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών. I think that there was a moment of shock once we started getting to, you know, pregnant nurse number like 6, 7, 8, like, okay. Οι έγκυες γυναίκες, συνάδελφοι, πόζαραν χαμογελαστές με τις φουσκωμένες κυλίτσες τους. Αναμένεται να φέρουν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια περίπου χρονική περίοδο, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο. After each one of us started to say, you know, we're pregnant, I think it was a happier kind of announcement each time, and we're all there for each other. Και οι 9 έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι παρούσες στα γεννητούρια των υπολείπων. Το νοσοκομείο Maine Medical Center έσπεψε να ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα στα social media, επισημαίνοντας ότι στηρίζει
ικανοποιήσει πλήρως τις έγκυες εργαζόμενες. Really nice coming to work and seeing, you know, other people who are just as pregnant watching like their bellies pop and just talking about these experiences that we're going through together. Η υπόθεσή τους ήρθε να μας θυμίσει τον Αύγουστο του 18, όταν έγινε γνωστή η ταυτόχρονη εγκυμοσύνη 16 νοσηλευτριών, το 10% του νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομείο στην Αριζόνα, αλλά και τους 7 πυροσβέστες τμήματος της Οκλαχώμα που έγιναν μπαμπάδες μέσα σε ένα χρόνο και το γιόρτασαν με μια ομαδική φωτογραφία. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή παρεμβάσει με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.